Είναι το devresproject.gr, φάρμα των ζώων! Βρέ καλώ τα παιδιά! Γεια σα! Είμαστε ο Θάνο Καμίλελη και ο Κωνσταντίνο Πουλή. Και τι κάνετε και πώ είσαστε. Εμεί είμαστε πολύ καλά και σα χαιρετάμε. Είμαστε κάθε μέρα και καλύτερα. Είμαστε... Ε, κάθε μέρα είναι μια πιο όμορφη μέρα για να ζήσει αυτή τη χώρα. Όπω τα λέει και ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν να μα βρουν οι 7 κατάρρε του. πόσε είναι. Λυγέ του Φαραώ. Πόσε είναι. 7 ή 9 είναι, κόλλησα. Ε, Όσε και να είναι, θα τι μάθουμε. Σε ποια είμαστε. Ε, εμείς είμαστε τώρα στον ε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωραία. Σιγά-σιγά θα φτάσουμε και στι ε, υπόλοιπε ε, Κατάρε. Λοιπόν. Είμαστε ε, εμείς που μα γράψαν και εφημερίδε. Θα έχουμε Όχι. πρόγραμμα και στα τουρκικά τελικά. Δεν θα έχουμε μόνο ρώσικα. Εκτός ναι. από, από τα ρώσικα, θα έχουμε και, τα, ναι. και ένα μικρό πρόγραμμα στα τουρκικά στη ραδιοφωνική μας ε, εκπομπή. Θα το, θα το δείτε. Ετοιμαστείτε. Ε, βάλτε εκεί πέρα. Google Translate, mm -hmm. θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις, ε, όλες τις επιθυμίες των, των, ακρα, των ακροατών και κυρίως των ε, χρηματοδοτών μας. Είναι, που είναι και πάρα πολυ Γενικά έχουμε αρκετά κόμματα, αρκετές ε, χώρες και έτσι εξηγείται και ο, όλος ολος αυτός ο πλούτος η χλιδη που βλέπετε εδώ πέρα τα, ε, όλη η τεχνολογική πρωτοπορία που βλέπετε να έχει συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως έτσι εξηγείται. Λίγο-λίγο, δηλαδή που και που δεν καταφέρουμε να βγάζουμε stream. Ναι. Κρίμα τα λεφτά που μα βάζουν. Εντάξει, Ένα. Εντάξει. Όχι, αυτό αλλά το κάνουμε βλέπετε... για να μα βάζουν περισσότερα. Του λες αφεντικό. Αφεντικό βλέπεις, δεν βγαίνει. Αφεντικό βλέπεις, έχω προβλήματα. Ναι, αλλά μπορείτε να δείτε ότι έχουμε λόγο. Λοιπόν. ε, δεν είναι μια φοβερή αλλαγή. Με κάμερα. Σιγά σιγά, Λίγο ναι. να, να, πάρει η κάμερα Θάνο Καμίλαλη. Δεν έχω αποφασίσει από ποιο κόμμα ήταν αυτή η δωρεά. Δεν τα έχουμε, γιατί είναι πολλά, καταλαβαίνει. Δεν μπορούν να αποφασίσουν ότι σε χρηματοδοτεί αυτό ή εκείνο. Ε, Στι διάφορε συκοφαντικέ θεωρίε συνωμοσία που κάτι και πιστεύει ο κάθε καρμίρη και τι αναπαράγει. Λοιπόν. Να, α, Να πούμε τι, τι, έγινε. Ναι. Ξέρετε Δέκα μία... ήταν οι πληγέ, συγγνώμη. Ε, Πόσε ήταν, 10. Δεν τι μετράει όλε. Θέλω να τι μειώσω. Λοιπόν, Ξέρετε μια εφημερίδα το πρώτο θέμα. Ναι. Σημαντική, μεγάλη εφημερίδα. Πολύ, πολύ γνωστή. Λοιπόν, το πρώτο θέμα. Γράφει στην αρχή ότι η ρωσική πρεσβεία θέλει να διαβάζουμε The Press Project. Μας προτείνει να διαβάζουμε The Press Project. Ήταν ανακριβέ, αλλά είναι και το πρώτο θέμα κιόλα. Τι να ασχοληθεί. Να και με αυτά. Και λε, δεν βαριέσαι τώρα. Μετά γράφει κάποιο Κάποιον εφιάλτη που είδε στον ύπνο του και που τον ε, επηρέασε πάρα πολύ. Mm -hmm. Επηρεάστηκε ο άνθρωπος, λογικό είναι. Τα έγραψε μετά στο Facebook να νιώσει mm -hmm. καλύτερα. Το πρώτο θέμα, επειδή δεν έχει. Περίμενε, περίμενε. Να, να το πούμε. Α, ναι. Τι, Τι, θα περιέ... θα το Τι περιλάμβανε αυτός λοιπόν, ο εφιάλτης; θα το, μα... το μαθαίνετε από εμά. Στο press, όταν έπιασε δουλειά ο εν λόγω άτομο, ε, μπαινόβγαιναν διάφοροι Τούρκοι. 25 Υπο... με 30 ετών ύποπτη υπόπτη... Τούρκη. Ναι. Τρουκαλάδε τώρα. Τρουκαλά και ύποπτο βασικά είναι εχθρό ο Τούρκο. Ναι. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Ρα, όταν όταν βλέπει Τούρκο να, να πλησιάζει, κανονικά βγάζει το mm. γιαταγάνι εκεί πέρα, λε «Ω μωρά γάρι, ναι", και τον σφάζει. Mm. Αυτή είναι η, η σωστή πατριωτική στάση. Ναι. Εδώ πέρα λέμε να είναι έναν ύποπτη ναι. Τούρκη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε και να, να το σχολιάσουμε. Και έμπαιναν λεφτά στο μέσο και από τον ε, Γιάννη Βαρουφάκη, από το Τέξας, αλλά και από τον Νίκο Παπά. Πώς το κάνουμε αυτό, ρε. Είναι η δεύτερη Λέ... φορά, παιδιά, μας το λένε αυτό. Μας το έχει πει και... Ε, Όχι, ε, το σημα... πει. Σημαντικός blogger μας έχει πει ότι τα παίρνουμε ταυτοχρόνως από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 που είναι μεγάλη μαγιά να τους ναι, ναι. Να έχεις καταφέρει να τους κοροϊδέψεις όλους ναι, ναι, ναι. Λες λοιπόν δώσε εσύ ε, και θα λέω ότι θες εντάξει και πας και στον άλλο Λοιπόν Δώσε και ό,τι είπαμε, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Και, σε, είναι, και σε χρηματοδοτούν δύο κόμματα. Ναι. Ε, προ... Το οποίο είναι τώρα μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Δεν είναι, αυτά δεν είναι εύκολα, παιδιά. Ναι, ναι, τα γατάκια χρηματοδοτούνται <laughs> από μια λίστα πέτσα, παιδιά. <laughs> όχι, όχι, παιδιά όχι, όχι, παιδιά όχι. τώρα και έχουμε και τα ποσά. Σας παρακαλώ. Ναι, και είναι αυτό. Και το πρώτο θέμα, ως ποιοτική δημοσιογραφία που ασκεί, αναδημοσιεύει αυτή τη θεωρία επιστημονικής φαντασίας η οποία δεν λέει κάτι λέει άκουσα, έμαθα ε, είδα κάτι εκεί που μπορεί να ήταν έχει μια επίκληση σε ακροδεξιά αντανακλαστικά ότι μπαινευαίνουν Τούρκοι πράκτορες γενικά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα υπάρχει μια φράση την οποία παραδόξως δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα σε κείμενο αποδίδεται, δεν το επαλήθευσα να το σχολιάσω αυτό στον Λίντον Τζόνσον με τον Κωνσταντίνο το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Ε, το έχω δει μόνο σε ελληνικό τύπο. Δηλαδή το έχει χρησιμοποιεί μια φορά και ο Τατσόπουλο και άλλοι αριστεροί. Και, α, και σχολιαστέ τη αριστερά. δηλαδή και αλήθεια να μην είναι. Ε, πολύ ωραία όχι, ιστορία. Όχι. Είναι, α κρατήσουμε ότι, ναι, ότι ισχύει χρα... και στο. Θα, θα το, το, θα το, κάνουμε. Το, λέω ότι δεν το επαλήθευσα. Κρατάω το quote που, έχει, που είναι, ωραίο, είναι, ωραίο, ρε παιδί μου, και ω ανέκδοτο τέτοιο. Λοιπόν, η, 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 ο μύθος λέει τέλος πάντων ότι ρώτησαν τον ε, Λίντον Τζόνσον τι μπορούν να πούν για τον αντίπαλό του στις εκλογές. Ε, και είπε αυτός να πούμε ότι οι ε, γελάδες. Μα θα το πιστέψουν αυτό κύριε Πρόεδρε. Δε, δεν με νοιάζει, θέλω να τον δω να το διαψεύδει. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση δολοφονίας χαρακτήρα. Είναι κάτι περίεργο εδώ πέρα που περιμένω τώρα σοβαρή απάντηση σε ένα τέτοιο. Μπορεί να βγει το οτιδήποτε που θα λέει την πιο εκοφαντική ιστορία. Δεν θα τρέξουμε να απολογούμαστε στον οποιονδήποτε γράφει την παπάντζα του. Ένα. Ναι, υπάρχει, Γιατί... μια, υπάρχει μια προϋπόθεση. Υπάρχει όμως... Υπάρχει μια, μια προϋπόθεση η οποία δεν έχει σχέση ούτε με το κύρος, ούτε με, το, ε, με την ε, ισχύ ή την ε, του προσώπου που τα, που τα λέει. Θα μπορούσε να είναι πραγματικά κάποιο Εντελώ άγνωστο, χωρί καμία mm. θεσμική θέση, δεν θα είχε καμία σημασία αυτό και θα απαντούσαμε όπω απαντούμε πάντοτε όταν κάτι ε, βασίζεται σε κάποια απόδειξη. Όταν επικαλείται κάποια στοιχεία. Όταν δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αλλά πρόκειται για την αρλούμπα που λέει ο καθένα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο γι' αυτό υπάρχει, παιδιά. Για να ευχαριστεί το κόσμο αρλούμπα. Και γι' αυτό και επιδοθείτε ελεύθερα. Εχθροί και φίλοι. Είναι mm. πολύ ωραίο αυτό. Είναι απελευθερωτικό. Mm -hmm. Πε και εσύ τη βλακία σου. Δεν πειράζει. Αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε ούτε και θέλουμε να το, mm -hmm. το αποθαρρύνουμε. Πραγματικά είναι τόση η τόνη τη ηλικιότητα που παράγονται κάθε μέρα στο διαδίκτυο που δεν πειράζει. Τώρα, όταν αυτό αναπαράγεται από ένα μέσο ενημέρωση και μάλιστα ένα μέσο με την επικοινωνιακή ισχύ του πρώτου θέματο, ε, ε, είναι ζήτημα αρχής ότι δεν πρέπει να το αφήσει αναπάντητο. Και λέω ότι είναι ζήτημα αρχή, εμένα θα με, θα με διευκόλυνε και θα το προτιμούσα αν με ρωτάτε ως προς το πώς νιώθω απέναντι σε αυτά, θα προτιμούσα να μην λερώνουμε τα, τα χέρια μας, να μην ασχολούμαστε. Mm -hmm. Αλλά δεν είναι σωστό από άποψη αρχής όταν γίνονται επιθέσεις οι οποίες δεν είναι πια από την ανώνυμη σαχλαμάρα του καθενό ή και την επώνυμη δηλαδή, δεν έχει μεγάλη διαφορά αυτό στο διαδίκτυο. Αλλά είναι ένα μέσο ενημέρωση που, που, το αναπαράγει. Η διαφορά είναι το μέσο ενημέρωση οφείλει πολύ περισσότερο να τηρεί έναν κώδικα διοντολογίας όπως για παράδειγμα να απευθυνθεί σε μας και να μας ρωτήσει είναι αλήθεια ότι κυκλοφορούν ύποπτα αντεθνικά στοιχεία είναι αλήθεια ότι πέφτανε τεράστια τσεκ περίμενε λίγο λέγαμε λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή οφείλει κανείς να, να απαντήσει γιατί εκεί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν ε, υπάρχει η δημοσιογραφική ε, διοντολογία, όταν τηρείται η δημοσιογραφική διοντολογία, για να παίξεις μία καταγγελία ε, οφείλει να απευθυνθείς στον άνθρωπο που ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται και να αξιολογήσεις την ε, τεκμηρίωση αυτής της ε, καταγγελίας και να απευθυνθείς και στον ε, καταγγελόμενο και να ζητήσει ένα σχόλιο για αυτό το οποίο του καταλογίζουν. Εδώ χαιρετίσματα τώρα. Άιντε Γιούρια. Όπω είναι εκεί πέρα, λέει ο άλλο: Μια χαρά είναι. Βολεύει. Ποιο δεν θέλει τώρα να, να την μπει στο The Press Project. Οπότε αναπαράγονται, αναπαράγονται αυτά. Κρίνεται ω legit μια τέτοια ιστορία που περιλαμβάνει Τούρκου πράκτορε, μπαίνει σε μια συζήτηση για Ρώσου πράκτορε. Ε, περιλαμβάνει δύο κόμματα. Πώ και δεν βάλατε κανένα άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ε, μα λένε για το κουκουέ δεν λέτε. Δεν μπορεί να πει ότι δεν χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιο. Μπορεί να είμαστε όμω συγκεκαλυμένοι κομμουνιστέ. Και δεν ξέρω εγώ τι. Οάκε. Ωραία. Ε, ανταρσία. Τόσα κόμματα. Ε, και ο άλλο το πετάει εκεί πέρα να δημοσιεύεται την ομάδα αλήθεια στον προπαγανδιστικό μηχανισμό των θέσεων τη Νέα Δημοκρατία. Στο δευτερόλεπτο αυτά και ξαφνικά έχει κόσμο που θεωρητικά έτσι από πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όλοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Σου γράφει και σου λέει ε, Δεν απαντάτε σε αυτό Και αυτό το κάνουν και κάποιοι σοβαροί Σε εισαγωγικά φιλελέ Τύποι του διαδικτύου Που αυτό τους φαίνεται legit Μιλάμε τώρα για ανθρώπους Γενικά που έχουν καταπιεί Όλη την κρατική χρηματοδότηση Των εκατομμυρίων ευρώ Για την οποία έχουμε ποσά Και κάθονται σαν, σαν αυτό που οι ίδιοι Εγώ αποφεύγω τον όρο Ονομάζουν ψέκες αυτοί πιστεύουν στα τσιπάκια του Bill Gates, στα εμβόλια. Και ψάχνουν να βρούνε, να εδώ μία ανάρτηση και μία άλλη ανάρτηση εδώ πέρα. Και μία τρίτη ανάρτηση και αυτό σίγουρα κάτι σημαίνει. Παιδιά, έχουμε λεφτά για χρηματοδοτήσεις μημιέ. Δεν είμαστε μέσα. Έχουμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και σε μέσα που τα θεωρείτε πάρα πολύ μάλλον και για τα οποία δεν έχετε κάνει καμία κριτική. Μπορεί να συνεργάζεστε και σε αυτά τα μέσα. Προσπαθεί να βγάλει θεωρία συνωμοσία για το, για το μόνο μέσο στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται μόνο από του αναγνώσει και συνδρομητέ και χρηματοδοτείται και από περισσότερου όσο μιλάμε. Και από χθε χρηματοδοτείται από περισσότερου. Και αυτό θέλω να, το τονίσουμε, γιατί προσωπικά εγώ τεράστιο ευχαριστώ σε αυτού του ανθρώπου που εν μέσω επιθέσεων μπαίνουν και γράφονται συνδρομητέ. Και από εκεί και πέρα με ανθρώπου που τώρα κάθονται και πιστεύουν. Όλη αυτή την, όλο αυτό το μυθιστόρημα που από κάτω συνεδεύεται με σχόλια ότι υποστηρίζεται ότι πέθανε ο Κώστας Εφήμερος ο κα... ναι, δεν... δεν έχουμε τίποτα Νάξη, αυτό ε, είναι δεν, έχουμε... Ο... δεν έχουμε λοιπόν, τίποτα ναι. να πούμε ναι. έχουμε πάρα πολλά ναι. να πούμε με την καλόπιστη κριτική και με τους ανθρώπους που βρισκόμαστε κάπου κοντά μπορεί να μην είμαστε φίλοι ε... αλλά υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μετά το είστε πράκτορες σε οποιοδήποτε δεν μου αρέσει εθνικιστικά επικοινωνία εθνικιστικά λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι της κριτικής λοιπόν που αγγίζει την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία και σε αυτό εγώ να πω την αλήθεια χάρηκα που μας δόθηκε η ευκαιρία να, mm -hmm. να εξηγήσουμε το πώς, το πώς εργαζόμαστε και να τα πούμε κάπως αναλυτικά. Αυτό είναι το ουσιαστικό κομμάτι της συζήτησης. Αυτό το προηγούμενο τώρα είναι καλαμπούρι, δεν, δεν έχει τίποτε άξιο σχολιασμού. Είναι μια κίνηση την οποία οφείλουμε να την κάνουμε, να, να απαντήσουμε, να κινηθούμε νομικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα κάνουμε. Προφανώ και δεν πρέπει να, να κάνει πίσω όταν αναπαράγονται από μεγάλα μέσα ενημέρωση. Ει ό,τι αφορά τώρα την, την κάλυψη του, του πολέμου. Και πάλι δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανεί πώ λειτουργούμε, αλλά να το εξηγήσουμε και να ζητήσουμε να το καταλάβουν. Όποιο έχει όρεξη. Δεν είναι ανάγκη να γίνει ξαφνικά κανεί καλόπιστο από κακόπιστο. Προσέξτε πώ έχουν τα πράγματα. Στο The Press Project, σε αντίθεση με τα περισσότερα μέσα που γνωρίζετε, υπάρχει ουσιαστική πολυφωνία. υπάρχει ουσιαστική πολυφωνία. Γιατί είμαστε ένα άθροισμα ανθρώπων με διαφορετικέ απόψει που δεν λογοδοτούν σε κανέναν άλλον εκτός από τη συνείδησή τους και τους αναγνώστες. Προσέξτε, ούτε καν τους συνδρομητές. Δεν λογοδοτούμε στους συνδρομητές. Δεν λειτουργούμε με βάση την ε, επιδίωξή μας να αυξήσουμε την, ε, τη βάση των ε, συνδρομητών, το, την, ε, το μέγεθος της ε, πλατφόρμας μας, της ε, συνδρομητικής. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχουμε εμπορικό τμήμα το οποίο να κοιτάζει τα analytics του site και να μας πιέζει ότι εδώ πέρα πέφτει η επισκεψιμότητα και εδώ πέρα ανεβαίνει δεν ασχολείται κανεί. Θα έπρεπε, το συζητάμε. Ποιο είναι το νόημα αυτού του πράγματο, Ότι δεν υπάρχει μία πίεση από το εμπορικό που να ανακατεύεται στο δημοσιογραφικό, γιατί είμαστε μια χούφτα άνθρωποι που κάνουν μόνο δημοσιογραφία. Αυτό θα πει ότι όταν λέμε κάτι, δεν μα απασχολεί τίποτε άλλο εκτό από το να εκφράζουμε με ειλικρίνεια, σαφήνεια και τεκμηρίωση αυτό που καταλαβαίνουμε ω σωστό και αληθινό. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ αδιανόητη θέση και πολιτικά και δημοσιογραφικά να λέει κανεί γιατί ενημερώνεστε και από τη ρωσική πλευρά. Το θεωρώ γελίο επιχείρημα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί που το λένε είναι άνθρωποι στου οποίου ταιριάζουν όλα αυτά τα επίθετα με τα οποία μα στολίζουν αυτό τον καιρό, γιατί δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα, κανένα, που να λέει ότι επειδή εμεί ξέρουμε την αλήθεια, πρέπει να καταργήσουμε την άποψη τη άλλη πλευρά διότι η άλλη πλευρά λέει ψέματα και η ενημέρωσή μας θα είναι καλύτερη αν πάψει να υπάρχει η φωνή της άλλης πλευράς. Αυτό, από άποψη δημοσιογραφική και πολιτική, είναι αδιανόητο. Ο λόγος για τον οποίο λέγεται με τόσο ενθουσιασμό και είναι κάτι οι δημοσιογραφάρες που το υποστηρίζουν σαν να είναι κάτι εντελώς αυτονόητο είναι πολύ απλά δημοσιογραφάρες ότι... Δημοσιογραφάρες εισαγωγικά. Ναι. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κάποια δουλειά, δηλαδή... Okay τους ξέρω μόνο από σχόλια χωλή στο Twitter. Οκ. Okay. Η γνώμη ε, κιόλα. Ελεύθερα. Oh. Ελεύθερα. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ζητούν, αυτό που ζητεί από εμάς η κυρίαρχη συνένεση στην, στην ενημέρωση γύρω από τον πόλεμο είναι όχι μόνο να καταδικάζουμε την επίθεση του Πούτιν, αλλά να μην υπάρχει λέξη για το τι κάνει και τι έχει κάνει η Δύση και το ΝΑΤΟ. Αυτό απαιτείται από εμά. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Και τι θα κάνει στο μέλλον, εγώ θα προσθέσω. Είχα γράψει και ένα κείμενο με, την, με τίτλο «Στην ομία σκέψη και κατασκευή συνείδησης». Ε, έχουν, έχουν εκτραχυνθεί λίγο παραπάνω τα πράγματα, δηλαδή αυτό συνεχίζεται. Τότε η αφορμή ήταν οι επιθέσεις στην ε, Νατάσα Μποφίλου, συνεχιζεται τοτε η αφορμη ηταν η επιθεσεις στην νατασα Μποφίλιου. τωρα ηρθε και στην πόρτα μας είναι παράλληλα και σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει ε, για μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία με πάρα πολλούς καλλιτέχνες την ε, συναυλία για την ειρήνη όπου ε, θα μαζευτούν και χρήματα για τους πρόσφυγες υπάρχει ο λογαριασμός και όπου υπάρχει από το, τις δύο λέξεις του κειμένου που συνοδεύει η καταδίκη της ρωσικής εισβολής από χθε έχουν σκυλιάσει με αυτήν τη συναυλία και σιγά σιγά το κάνω αυτό κείμενο, δημιουργείται το επιχείρημα τι σα πειράζει ρε παιδιά τόσο η ειρήνη γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτείς ότι με τόσο ακραίες αντιδράσεις ίσως να μην σου αρέσει πολύ το να πειρτανεύσει η ειρήνη στην Ουκρανία, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου την ταπεινή θα ωφελήσει τον Ουκρανικό λαό δεν λέμε να κατακτηθεί δεν λέμε να παραδώσει τα όπλα έλα πάρε Όλη τη, όλο το Κίεβο κλπ. Οι συνομιλίε που έχουν γίνει δεν βγάζουν κάτι τέτοιο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν το βγάζουν τώρα. Ε, και παρατηρεί όλη αυτή την εξαλλοσύνη την οποία τη σχολιάζουμε και την ξανασχολιάζουμε. Και λες ρε φίλε, προσπαθεί να καταλάβεις και Σω και τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμεί είμαστε εδώ, έχουμε ένα δημόσιο βήμα. άλλος μέσα στο πρέσβη μπορεί να συμφωνεί, άλλο να διαφωνεί. Τέλο πάντων, μια ανασκόπηση έχει ένα δημόσιο βήμα και λέμε κάτι. Λέμε, ε, Ουκρανία, ε, Ρωσικό Προτεκτοράτο, όχι. Ε, Νατοϊκό Προτεκτοράτο, όχι. ανεξάρτητη και ουδέτερη, εγώ προσωπικά συμφώνω. Μπορεί κάποιο να διαφωνεί πολύ ελεύθερα. Μπορεί να με βρίσει για αυτή τη θέση μου, να με πει ανίδεο. Μπορεί να με... Ε, 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 για το οτιδήποτε. Αλλά όταν ξεκινά από μια τέτοια θέση και λε: Εγώ πιστεύω αυτό. Είμαι απέναντι στην απαγόρευση των ρωσικών μήμοι. Το έχουμε δείξει ω εκπόμπη. Ε, είμαστε απέναντι στην απαγόρευση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Εκεί πέρα πρέπει να συζητήσει για αυτό που συζητάμε. Αυτό που βρίζει, αυτοί όλοι που βρίζουν και ψάχνουν και κυνηγάνε μάγισσε εκεί πέρα για ό,τι όλοι είναι πουτινάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Και το ένα και το άλλο. Δεν μα λένε τι θέλουν. Αυτό είναι το παράλογο. Δεν μα λένε τι θέλουν. Καταδικάζουμε όλοι. Όλοι. Ωραία. Εσύ τι λε, Να στείλουμε όπλα. Πε, ναι. Να στείλουμε και άλλα όπλα. Να στείλουμε και το ΝΑΤΟ. Να εμπλακεί το ΝΑΤΟ στον πόλεμο, ναι ή όχι. Αυτά είναι, από, είναι πράγματα στα οποία, άμα τόσο πολύ είσαι φανατισμένο, πρέπει να πει την άποψή σου. Πε, εγώ θέλω να εμπλακεί το ΝΑΤΟ στη Ρωσία. Ε, εγώ δεν θέλω να. Για παράδειγμα, πιστεύω. δηλαδή, ακούω τόση πολλή οχλαγωγία και τόσε πολλέ φωνέ και τόσο κούνημα δαχτύλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για τη συνέχεια. Δηλαδή, μετά την καταδίκη. Είμαστε μαζί στην καταδίκη. Να περνάει τη ζεράκια από κάτω. Πώ. Ένα βήμα από κάτω, επειδή ε, Μια κριτική έλεγα... σκέψη, μια ερμηνεία των πραγμάτων. Να, να σου πω για την κριτική σκέψη. Εγώ θα, ε, θα έλεγα ότι η αφετηρία είναι, είναι κοινή. Αλλά όταν σου, ο άλλο σου λέει, Δεν μου αρκεί να καταδικάζει. Η κατανόηση είναι δικαιολόγηση. Ουσιαστικά σου απαγορεύει να σκέφτεσαι. Σου λέει. Και μάλιστα όπως το συζητούσα, μη σου λένε ότι απαγορεύεται να αναλύσει αυτό που συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κλάψεις πάνω από τις εικόνες που, τα, που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος μας να σκεφτούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και μάλιστα δεν μπορώ να διανοηθώ κανένα σοβαρό επιχείρημα που, στα, που να μας λέει ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ενημερωνόμαστε μόνο από τη μία πλευρά. Και να σας πω και κάτι το οποίο ίσως να μην το παρατηρήσατε, αλλά εμείς το παρατηρήσαμε. Έχετε δει ποια είναι τα λάθη που μας καταλογίζουν. Οι δημοσιογραφάρες που έλεγα πριν, νόμη, προκειμένου να πούν πόσο μονόπλευρη δουλειά κάνει το The Press Project. Αυτό είναι κυτρινισμός και εκφράζομαι πολύ ευγενικά. Είναι κυτρινισμός. Και αν τόσο καιρό που γίνεται το live... Αυτά που έχουν καταφέρει να μας, να, να μας βρουν είναι αυτό για το οποίο ζητούσα, ζητήσαμε συγγνώμη και κάποια για τα και κάποια τα οποία είναι δευτερεύουσας ε, σημασίας. Ε, συγγνώμη, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε κάνει άσχημα τη δουλειά μας. Εμείς, ο Θάνος και εγώ, επειδή δεν ασχολούμαστε συστηματικά με τα διεθνή, δεν έχουμε άμεση εμπλοκή σε αυτό. Το διαβάζουμε όπως ενημερωνόμαστε, όπως κάνουμε τις ε, ε, εκπομπές όπω θέλουμε να, να είμαστε ενημερωμένοι, να παρακολουθούμε και να συζητάμε αυτό που, αυτό που βγαίνει από το site, αλλά δεν είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με δεδομένο ότι περιμένουν όλοι με το. μα περιμένουν στη γωνία πότε θα γίνουν τα λάθη και πώ εκτέθηκε το press. Ποια είναι τέλο πάντων αυτά τα φοβερά λάθη που κάναμε. Και εγώ βλέπω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν ένα σωρό ειδήσει οι οποίε έχουν αποτελέσει ισχυρά fake news τη απέναντι όχθη, που εμεί δεν τι δεν τις φάγαμε. Οπότε θα έλεγα ότι χωρί να λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν περιπτώσει όπου θα ήθελα κάτι να έχει γραφτεί κάπω αλλιώ, που θα ήθελα κάτι να έχουμε περισσότερη απόσταση. Προφανώ θα υπάρξουν αυτά. Προφανώ θα υπάρξουν. Ναι, Απλώ ναι. αυτό που δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανεί είναι ότι σε αυτό δεν υπάρχει ατζέντα. Γι' αυτό και βάλαμε στο ΖΙΝ το άρθρο του Μπουρνάζου που είχε το Τάγμα Αζόφ σε υποσημείωση. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ το στρατή Μπουρνάζο. Πάρα πολύ. Και, και, τον, σελίδο, και. και, τον, και τον εκτιμώ ακριβώς για την ε, ικανότητα που έχει να εκφράζεται πάντοτε με έναν τρόπο μετρημένο και καθόλου φανατικό και έξαλλο. Οπότε το λέω με απόλυτη επίγνωση αυτό το πράγμα. Είμαστε ένα πολύ φιλόξενο μέσο για όλες τις, ε, για όλες τις απόψεις δεν θα κόβαμε ποτέ ένα, ένα άρθρο με αυτά τα, με αυτά τα κριτήρια. Όποιο θέλει, αντί να γράφει την ηλθιότητά του στο Twitter, α γράψει μια εκτενή κριτική και α μα την, ας μας την δώσει. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουν καταπίνοντας σοβαρέ δόσει ξυδιού πάρα πολύ πικρόχολοι σχολιαστές, ότι όντω λέμε αυτό που πιστεύουμε και στο βαθμό που κατανοούμε τα πράγματα με βάση αυτά που ξέρουμε. Δεν λέμε ότι έχουμε δίκιο σε όλα, δεν λέμε ότι είμαστε αλάνθαστοι. Πάντως, δεν είμαστε φανατικοί, δεν είμαστε μυσαλόδοξοι. Είναι ένα site το οποίο έχει χώρο για να εκφραστούν διαφορετικές, διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχει κανένα σημείο της κριτικής των Πούτιν που να μην υπάρχει μέσα στο site μας. Δεν απουσιάζει δηλαδή αυτή η κριτική. Αυτό που λέγεται, αυτό που καταλογίζεται στο site μας είναι ότι τολμάμε να μιλάμε και για ευθύνε τη δική μα πλευρά. Να το πω λίγο διαφορετικά. Μα τι άλλο έχει νόημα να κάνει κανεί εκτό από το να μιλάει για τις ευθύνε τη δική του πλευρά. Τι τον νοιάζει τον Πούτιν τι θα γράψει στο Twitter. Αυτό που λέμε είναι ότι εδώ πέρα σε ενδιαφέρει πρωτίστω τι συμβαίνει στη στρατιωτική συμμαχία τη οποία αποτελεί μέρο. Δεν είναι λογικό να μα ενδιαφέρει περισσότερο αυτό. Με το συμπάθεια, εμένα μου φαίνεται αυτονόητο αυτό. Και τι αποφάσει θα πάρθουν στο όνομά μα, από του <κυκ> δικού μα. Από τη στρατιωτική συμμαχία που είμαστε μέρο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία είμαστε μέρο. Αυτό δεν έχει σημασία να το πούμε. Δεν έχει σημασία να κάνουμε μια εκτίμηση και να πούμε ρε παιδιά. Μήπως, πάμε, μήπως εξοπλιζόμαστε πολύ, γιατί εξοπλιζόμαστε. Και βγήκε και ουσιαστικά ο Ευρωστρατός με 5.000 που πέρασε ε, από τα ευρωπαϊκά όργανα πριν δύο μέρες. Μήπως αυτή δεν είναι η καλή κατεύθυνση. Εκεί ο άλλος που θα σου επιτεθεί, πρέπει πρώτον να σου πει γιατί πιστεύει ότι είναι η σωστή κατεύθυνση ε, και μετά να μπορεί να αντιπαρατεθεί ή να κρίνει την άποψή σου, όχι να σου επιτεθεί ε, με τις συκοφαντίες και τις δολοφονίες χαρακτήρα. Και για να το πω και πιο όμα, τα έκαναν και άλλοι αυτά. Ο, τα, 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 τα αυταρχικά καθεστώτα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, του Πούτιν, του Ερντογάν, οπουδήποτε. Με προδότε ήταν. Αυτό είναι εθνικό προδότη. Έχετε δει τη δήλωση του Πούτιν για του εθνικού προδότε τη Δύση στη Ρωσία. Ε, κάποιοι δεν είναι πολύ μακριά από αυτό. Τι να κάνω τώρα στην, ε, στη ρητορική του. Και το, για το το μεγαλύτερο μέρο σιγά-σιγά. Φερώνεται σε ανθρώπου με του οποίου επικοινωνούμε. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον οποιονδήποτε, αρκεί να μην αρχίσει τι θεωρίε συνωμοσία για το τέτοιο. Μετά κάπου χάνεται το πράγμα. Και επειδή μπορεί να ξαναγίνει κάτι, που να υπάρχει μια κάλυψη ίδια και μια κάλυψη διαφορετική, μπορεί να ξανακάνουμε ένα λάθο, μπορεί να κάνουμε ένα σοβαρό λάθο. Να ξέρετε ότι έτσι έχουμε τοποθετηθεί. Έτσι λειτουργούμε. Για τα λάθη μα, ζητούμε συγγνώμη. Ε, προσπαθούμε να είμαστε, είμαστε καλύτεροι χωρί να, να συγκρινόμαστε με το πόσα έχουν φάει αμάστα από την όποια προπαγάνδα. Γιατί και η ρωσική προπαγάνδα. Τον, ε, τον Καναδό που δίθενε πυροβόλησαν τον Καναδρο, έναν Καναδό σνάιπερ με το που έφτασε στη, στη, στο πεδίο, τον φάγανε ρωσική προπαγάνδα. ήταν. Τι ήταν, ούτε αυτό το φάγανε. Κάτι άλλο θα περάσει έτσι. Μια ερμηνεία που δώσαμε σήμερα δεν θα υπελευθευτεί σε δύο μήνες από τώρα. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι μπροστά σε αυτόν τον έξαλλο λόγο το χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι το ονομαζόμενο ακραίο κέντρο αυτό που εμείς λέμε ακραίο κέντρο έχει το εξή χαρακτηριστικό. Προσποιείται πάντοτε ότι είναι η φωνή της μετριοπάθειας απέναντι στον λαϊκισμό και δεν υπάρχει χώρος ο οποίος να προάγει το διχασμό και τη μυσαλλοδοξία με τόση ένταση και επιμονή όλο τον καιρό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Δηλαδή περνάμε τα, περνάμε τα μνημόνια, πώ, πω, οι λαϊκιστές, το, στο ναι και το όχι, εκεί πέρα στο δημοψήφισμα, πω, δηλαδή, ξαναζήσαμε τα πράσινα και τα μπλε καφενεία, ξαφνικά τσακώνονταν οι, οι οικογένειες με τους... Ε, με τους εμβολιασμένους πάλι πρέπει να κάνουμε μάχη εναντίον των ε, ψεκασμένων τώρα είναι τα, η, η πουτινική σε όλα 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 κάθε βάση της δημόσιας συζήτηση πρέπει να γίνεται στα κόκκινα με μια εξαλωσίνη η οποία είναι πέρα από κάθε λογική και εγώ ρωτώ και επιμένω σε αυτό υπάρχει οποιοδήποτε δημοσιογραφικό ή πολιτικό επιχείρημα που να λέει ότι είναι σωστό να μην ενημερώνεσαι για το τι λέει μία πλευρά. Θα τρελαθούμε τελείω. Κοιτάξτε, επειδή είναι πρόσφατε οι προηγούμενε στρατιωτικέ επιδρομέ, τα καουμποϊλίκια τη Δύση μαζί με τον επικοινωνιακό πόλεμο και τη χειραγώγηση, τη χιδαία ομή χειραγώγηση τη κοινή γνώμη που τα συνόδευσε, δεν μπορεί ξαφνικά να τρελαθούμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα συνόδευσε <coughs> για να δοθεί συνένεση για να γίνουνε. Έχει σημασία. Δηλαδή, όταν κανεί ξέρει τι συνέβη, με τη... να, να πάρω το πιο κραυγαλαίο από αυτά, να μην πάρω τα επιμέρου. Μια δήλωση, μια ομιλία που αποδεικνύεται δεν ήταν αυτό που λέγαμε. Να πάρουμε τα, τα όπλα μαζική καταστροφή. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τυφλά αυτή την πλευρά. Εμεί δεν εμπιστευόμαστε τυφλά την άλλη πλευρά. Χαιρετίσματα σε όποιον το ισχυρίζεται αυτό ανόητα και συκοφαντικά. Δεν εμπιστευόμαστε τυφλά την άλλη πλευρά. Απλώ επειδή είναι πόλεμο και οι δύο πλευρέ λένε ψέματα, είναι απαραίτητο να ενημερώνεσαι και από τι δύο πλευρέ και να προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Αυτό το κάνουμε. Και για την ακρίβεια, αυτό κάνουμε. Αυτό είναι το δημοσιογραφικό και το πολιτικό μα χρέο. Έτσι την καταλαβαίνουμε τη δουλειά μα. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις, επειδή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εξάρτηση, έχουμε απόλυτη ελευθερία για να φιλοξενούμε όλες τις διαφορετικές απόψεις και αυτοί που διαφωνούν είναι πάντα ευπρόσδεκτοι να εκφραστούν αναλυτικά τεκμηριωμένα και να φιλοξενηθούν οι απόψεις τους. Τώρα ο κόσμος που θέλει να μας βρίζει στα social media, εντάξει ευπρόσδεκτο και αυτό, δεν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν γίνεται στην κλίμακα που το έκανε το, το πρώτο θέμα, που είναι εξωφρενικέ ε, συκοφαντίε που διατύπωσε. Αλλά τώρα με τη βλακεία του καθενό στο Twitter δεν έχει σημασία. Δεν, ε, δεν χαλάμε τι καρδιέ μα. Λοιπόν, ε, πάμε να. Το... Ναι. Επειδή έγινε και χθε. Και... Πάμε και να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε. Ε, όχι απλώς χθες ε, και θα ενοχλούμε και παραπάνω. Ε, νομίζω ότι ήταν προφητικό που το είπα και 20 λεπτά μετά. Βγήκε η επίθεση του πρώτου θέματος, Μπορούμε να το ξαναπούμε και έτσι κλείσαμε και το άρθρο. Για κάποιο λόγο έγινε. Τι αποκούγεται. Σ' αρέσει. Ενοχλείς του κατάλληλου ανθρώπου. Εξοργίζει του κατάλληλου ανθρώπου. Κι άλλο. Κι άλλο. Εμένα, να πω την αλήθεια, πιο πολύ με ευχαρίστηση ότι έχουμε την, ε, τη δυνατότητα πρώτον να κάνουμε έναν απολογισμό και να λέμε ότι αυτά βρήκατε. Αυτά είναι τα τόσο φοβερά δηλαδή το να αναπαράγεται το screenshot από αυτό για το οποίο έχουμε, έχουμε πει ότι έγινε λάθος. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Και άλλο με συνέντευξη, ναι. Μικρό διαλυματάκι.